Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Ασίνη σήμερα το πρωί σχετικά με το θέμα με τη στέγαση της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στην Ίσο Πλατιά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως προχωρήσει στην ανάκληση παλαιότερης απόφασης, αφού βγήκαν νέα στοιχεία που δείχνουν επέκταση της μονάδας όπως και ανανέωση της αδείας λειτουργίας της. Τέλος, αποφασίστηκε πως αύριο η αντιπροσωπεία του Δήμου να παρουσιαστεί στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, όπου θα συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα και ο τίτλος του θέματος του Νομαρχιακού Συμβουλίου και ίσως άλλες αποφάσεις άλλων αντίπων που δεν τα έχουμε, άλλων, να έχουν αλλάξει, έχουν αλλάξει τον τίτλο. Σε αυτό τι ευθύνη μπορεί να φέρει το Δημοτικό Συμβούλιο? Που δεν θέλω να απαλλάξω το Δημοτικό Συμβούλιο και σας είπα, καταρχήν παίρνω την ευθύνη μου. Ξεκάθαρα, ναι, ψήφισα στη μετεγκατάσταση. Με αυτό το σκεπτικό. Τώρα, αν άλλοι σύμβουλοι νομίζουν ότι το να λες την αλήθεια, ότι θέλεις να απαλύνεις μια απόφαση, εγώ συμφωνώ με απόλυτα με τον κύριο Καλιάνο. Εδώ δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Όλοι πονάμε τον τόπο αυτόν. Είναι πολύ λάθος από κάποιους να εμφανίζεται εικόνα ότι το διώχνουμε από το Ήρτο, πάμε στο Τολόν, έχουμε πάντα ενδοδιαμερισματικό πόλεμο στο Δήμο. Ευτυχώς που ψηφίσαμε εγώ με τον Τάσο διαφορετικά. Δύο, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε μια τακτική απόφαση στη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή η προηγούμενη μέρα με την επόμενη θα ήταν σωστά. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Τσάκαλη. Αν τα συγκέντρωνε σε ένα σημείο, να πως μας μπερδεύουν και μας εμφανίζουν να είμαστε θετικοί. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πάγια και συνεχή θέση, όχι σε όλα. Επειδή πιστεύουμε ότι η περιοχή, ο Αργολικός Κόλπος, οι παραλίες Τολού, Δρεπάνου, Ηρίων, Κάντιας και Βιβαριού έχουν κορεστεί πια, εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι ότι δεν θέλουμε πλέον κλουβιά γενικά να φύγουν σιγά σιγά και ο Δήμος να αρχίσει τις διαδικασίες της απομάκρυσης τους, διότι σύμφωνα και με τον χωροταξικό σχεδιασμό που ετοιμάζει ο Δήμος, η περιοχή είναι κατεξοχήν αναπτυσσόμενη και το Τολό ήδη είναι μια αναπτυγμένη τουριστικά περιοχή και η μόλυνση και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τη χτιτροφία, πιστεύουμε, όχι μόνο εμείς αλλά και οι ψαράδες, ότι κάνουν κακό και όχι καλό η ύπαρξη των ιχθυοτροφικών μονάδων εδώ στην περιοχή. Για τους ψαράδες επίσης θα ήθελα να πω, αν και υπάρχουν μέσα θα μπορούν να μιλήσουν, ότι καταστρέφονται εκατοντάδες μέτρα δίχτυα επειδή μαζεύονται δεκάδες δελφίνια, τα οποία δελφίνια πηγαίνουν να αρπάξουν τα ψάρια επειδή υπάρχουν τροφές και έτσι η περιουσία καταστρέφεται και στο χώρο εκεί δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε να ψαρέψει κάποιος πια, ούτε να δει το τοπίο έτσι όπως είναι, διότι έχουν παραπήγματα και στην κυριολεξία μιλάμε ξύλινες και άσχημες κατασκευές και σκουπίδια σε αυτό το χώρο, όπου δεν μπορεί κάποιος που είναι τουρίστες να πάρει το κότερό του, τη βάρκα του, το σκάφος του, να πάει να κάνει στο λιμανάκι και ένα μπάνιο και ακόμα όταν έχει μια φουρτούνα να προστατευτεί. Όλα αυτά τα μικρά λιμανάκια της πλατιάς έχουν κλείσει προπολού. Οι σακούλες και όλα τα οι τόνοι των τροφών για τα ψάρια και οι σακούλες από αυτό με το καθημερινό Μπουκαδούρα, δηλαδή το νότιο άνεμο που έχει, βγαίνουν προς τις παραλίες, πράγμα που ζημιώνει πολύ επιχειρήσεις πολύ μεγάλες που γίνονται στην Κάντια, όλη την παραλία της Κάντιας, του Δρεπάνου, του Τολού. Επειδή λοιπόν εμείς είδαμε ότι στο Νομαρχιακό Συμβούλιο αύριο Τετάρτη, μεσημέρι στις 3 η ώρα, περνάει αυτό το θέμα και εντελώς συμπτωματικά το αντιληφθήκαμε μέσα από το διαδίκτυο, είπαμε να διαμαρτυρηθούμε στον τύπο και ο Δήμαρχος πολύ καλά έκανε να κάνει ένα έκτακτο συμβούλιο σήμερα για να αναθεωρήσει πιθανόν αυτή την απόφαση που είχαν πάρει για επέκταση, διότι αυτοί ψήφισαν μεν για μετεγκατάσταση, αλλά όχι για επέκταση. Εδώ έχει μπει όμως η λέξη επέκταση, που σημαίνει ότι αυτό δεν το επιτρέπει κανένας. Αφού υπενθυμίσω, παιδιά, ότι εδώ η απόφαση που πήραμε δεν τα λέγει πουθενά επέκταση. Και αφού μάθαμε εδώ και κατά με την κυρία Χρυσάδου Μέρα που είχε ότι όταν λέει επέκταση μάλλον θεωρεί και καινούργια άδεια, νομίζω ότι αυτό το στοιχείο δεν το είχαμε. Εμείς κάναμε μια μετεγκατάσταση και το σκεπτικό μας ήταν, το ξέρουμε όλοι, ήταν να κάνουμε τη μεταφορά για να μην έχουμε διαστήρες μόλις. Έτσι είχαμε πει τότε. Άσχετα ποιος ήταν και ποιος δεν ήταν εδώ. Όμως τώρα με τα στοιχεία που προκύπτουν και, εν πάση περιπτώσει, και με αυτό που βλέπουμε, νομίζω ότι το σωστότερο θα ήταν να αλλάξουμε αυτή την απόφαση.
Γιατί ο κύριος εδώ, την άδεια, γιατί εδώ, από ό,τι καταλάβαμε, χωρίς να έχουμε τίποτα, όχι το είπαμε αυτό, και όλοι ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον, όλοι ενδιαφερόμαστε για το τόπο μας, και δεν πάμε τώρα σε κόντρες, όπως είπαμε, ίδια ντρέπατα κλπ. Νομίζω ότι η απόφαση μας θα πρέπει να είναι στην κατεύθυνση να μην γίνει επέκταση αδείας. Έχουμε έρθει σε συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο για το θέμα των ιχθυοτροφίων. Αυτό προέκυψε από το γεγονός ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο την Τετάρτη συνεδριάζει και μέχρι το θέμα έχει την επέκταση και μετεγκατάσταση ιχθυοτροφίων στο νησί Πλατιά. Ήρθαμε εδώ να εκφράσουμε την έντονη αντίθεσή μας στη διαδικασία αυτή. Δυστυχώς, τουρισμός και ιχθυοτροφία δεν συνάδουν μαζί. Κατανοούμε το αίτημα των επιχειρηματιών ότι και αυτοί πρέπει να επιζήσουν, αλλά δεν μπορούν να βλάψουν σοβαρά τον τουρισμό. Πριν από λίγο καιρό είχαμε κάνει ήδη τη συζήτηση για το σκόπο στο Δήμο μας και όλοι συμφωνήσαμε ότι η τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου είναι μονόδρομος. Πώς μπορούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να έχουμε ιχθυοτροφία στα 2-3 μίλια από τις ακτές μας και μιλάμε ακτές Στολού, Πλάκας, Βιβαριού, Ηρίων, Κάντιας τη στιγμή και πώς θα πείσουμε κάποιους επιχειρηματίες να επενδύσουν, να κάνουν τουριστικές μονάδες όταν θα έχουν την όχληση από τα ιχθυοτροφία. Δυστυχώς το Δημοτικό Συμβούλιο είχε βγάλει το 2008 μια θετική απόφαση όσον αφορά τη μετεγκατάσταση των ιχθυοτροφίων. Και αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι σήμερα θα κάνουν άρση αυτής της απόφασης και θα τελειώσει και θα κλείσουν το θέμα αυτό μια και καλή. Να εξετάσει ο Δήμαρχος αυτή την άδεια που έχει ο κύριος Τετόρος. Αποκλείεται να έχει άδεια από τη στιγμή που δεν έχει πάρει άδεια από την περιφέρεια. Ορίστε, την έδειξε από την περιφέρεια. Το θέμα που αφορούσε αίτημα μετεγκατάστασης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στα όρια του Δήμου Ασίνης και συγκεκριμένα από την νότια πλευρά της Πλατιάς να έρθει προς τη βόρεια πλευρά της Πλατιάς. Το θέμα αυτό μας είχε απασχολήσει και το 2008. Εμείς είχαμε λάβει θετική απόφαση τότε, αλλά μόνο για μετεγκατάσταση και όχι για επέκταση. Από την διαδικασία που έγινε σήμερα, διεφάνει ότι πιθανότατα με τον όρο επέκταση η εταιρεία να προσπαθεί να πετύχει μία παράταση της χρονικής διάρκειας λειτουργίας της μονάδας αυτής. Είναι από ό,τι μας είπε ο υπεύθυνος μέχρι το 2014. Πάγει όμως τακτική και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να μην συμφωνεί με τις χρονικές παρατάσεις λειτουργίας των ιχθυοκαλλιεργείων. Οπότε σύμφωνα με τη θέση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου ανακλήθη σήμερα η απόφαση του 2008 και αποφασίστη να μην συμφωνήσουμε ακόμα και με τη μετεγκατάσταση γιατί από ό,τι αντιληφθήκαμε, υποκρύπτεται πιθανότατα χρονική παράταση στη διάρκεια λειτουργίας της μονάδος αυτής. Υπάρχει ένα άλλο θέμα, νομοδοτική. Είναι η άποψή σας ή είναι κάθετη και μπορεί να ισχύσει? Στις διαδικασίες αυτές, πάντοτε οι θέσεις των Δήμων και των Μαρχιακού Συμβουλίου είναι γνωμοδοτικές. Δεν είναι δεσμευτικές για την περιφέρεια. Τις αποφάσεις παίρνει η περιφέρεια. Εμείς όμως οφείλουμε να είμαστε συνεπείς με τις θέσεις του Δήμου. Όπως προείπα, η θέση μας είναι ότι δεν επιτρέπουμε πλέον επεκτάσεις λειτουργίας των ιχθυοκαλλιεργειών στα ωριά μας. Και τούτο γιατί δεν συνάδει με την τουριστική δραστηριότητα και με την αλλιευτική. Αυτό που σας λέω τώρα εννοώ ότι σήμερα διεφάνει ότι μέσα από τη μετεγκατάσταση που επικαλείται η επιχείρηση υποκρύπτεται επέκταση που μπορεί να του δώσει τη χρονική παράταση στη διάρκεια λειτουργίας επιχείρησης. Αυτό έλαβε υπόψη το Δημοτικό Συμβούλιο, γι' αυτό ανεκάλεσε την προηγούμενη απόφαση, γιατί τότε δεν το είχαμε αντιληφθεί αυτό, τώρα όμως διεφάνει, ανεκάλεσε την προηγούμενη απόφαση και δεν συμφωνεί πλέον ούτε με την μετεγκατάσταση. Η επέκταση δεν ήταν τότε στην αίτηση που τυχόν σας... Δεν ήταν και δεν αναφέρεται και στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Μπούκουρη, έχετε ελέγξει την άδεια μέχρι σήμερα, ισχύει η άδεια του ή είναι απλό μισθωτήριο αυτό που οποίο έχει ο κύριος? Αυτό που έχει και επικαλείται μέχρι το 2019 είναι απλό μισθωτήριο του χώρου που έχει πάρει από την περιφέρεια. Δεν είναι άδεια λειτουργίας αυτό. Αλλά τώρα την ισχύουσα άδεια είναι γεγονός ότι δεν την έχουμε ελέγξει. Γι' αυτό και τώρα αποφασίστηκε μια τριμελής επιτροπή από δύο δημοτικούς συμβούλους και ένα μέλος των πολιτών προκειμένου να ελέγξει όλους τους φακέλους, όχι μόνο το φάκελο της συγκεκριμένης επιχείρησης, όλους τους φακέλους και να δούμε, να κατανοήσουμε και να αντιληφθούμε
το χρονικό σημείο που λήγουν οι άδειες, έτσι ώστε να ξεκινήσουν αγώνες για να μην έχουμε επεκτάσεις και παρατάσεις στη χρονική διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών. Θα παραστεί η επιτροπή που επελέγει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά θα κοινοποιηθεί βέβαια και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθη σήμερα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και ανάλογα θα αποφασίσει το Νομαρχιακό Συμβούλιο.